Το It's Human Impossible γεννήθηκε μετά από μία παρόρμηση. Ξύπνησα με την ιδέα του ότι επιτέλους πρέπει να κάνω τις σκέψεις μου πράξη. Ξεκίνησα παρορμητικά με τη συγγραφή και τη δημοσιοποίηση ηχογραφημένων κειμένων, τα οποία αφορούσαν κοινωνικά θέματα, ώστε να αναπτύξω αυτή μου τη σκέψη σε ερευνητική διαδικασία. Σιγά σιγά ανακάλυψα ότι ο κόσμος χρειάζεται άμεση ανταπόκριση και άμεση επαφή. Ασχολούμαι με τα θέματα νεολαίας εδώ και 6 χρόνια περίπου. Γιατί να μην βγάλεις νέους προς τα έξω, γιατί να μην μιλούν οι νέοι για όλα όσα χρειάζεται να πούν, γιατί να μην θίγουν οι νέοι θέματα που αφορούν δικές τους εμπειρίες, γιατί να μην θίγουν οι νέοι θέματα που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν άλλους νέους. Γιατί να μην βγαίνουν προς τα έξω θέματα που αφορούν διάφορους τομείς της ζωής μας. Έτσι γεννήθηκε το Youth Stories. Το Youth Stories είναι ένα project το οποίο δημιουργήθηκε εθελοντικά για να παροτρύνει τη νεολαία να κινητοποιείται, να δραστηριοποιείται και να θέτει προβληματισμούς. Έτσι το Youth Stories κάθε εβδομάδα έβγαινε για να βάζει τους νέους στη διαδικασία να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει ήδη να κάνουν. Δηλαδή, να παρουσιάζουν μέρος από τη ζωή τους, όχι την επιτυχία, μέρος από τη ζωή τους που τους οδήγησε στην επιτυχία. Αναφερόμαστε στην προσωπική επιτυχία του καθενός. Γι' αυτό και το Youth Stories χωρίστηκε σε τομείς. Νεανική επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση, καινοτομία, υγεία και ευεξία, μόδα, καθημερινή ζωή, life coaching, προσωπική ανάπτυξη για τη ζωή σου. Δηλαδή, μέσα από τις δραστηριότητες των νέων που παρουσιάζουν στα βίντεο μας, βγαίνει πάντα κάτι θετικό. Και αυτό είναι και ο λόγος που μου έδωσε όθηση στο να συνεχίσω. Αν δεν ήταν η αγάπη σε αυτό που κάνουν αυτοί οι νέοι, εάν δεν ήταν το κίνητρο που έδιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εάν δεν ήταν η χάραξη της προσωπικότητας τους μέσα σε έναν 20 λεπτό, δεν θα έδινα εγώ κίνητρο στον εαυτό μου στο να συνεχίζω το Youth Story. Η εκπομπή αυτή έχει να δώσει πολλά. Είναι εθελοντική εκπομπή. Όλοι, ακόμη και οι καλεσμένοι, βάζουν τα λιθαράκια τους. Δηλαδή, κάθε φορά που γινόταν μια συνέντευξη, έφευγα με γεμάτο σακούλι από ευχές, από αγάπη, από θετική ενέργεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει αυθεντικό το Youth Stories. Το Youth Stories δίνει την ευκαιρία τους καλεσμένους να αναπτύξουν μια αυτοκριτική κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, κάτι το οποίο λείπει γενικότερα στις συνέντευξεις της εποχής μας. Είναι μια αυθεντική συζήτηση που βγαίνει εκείνη την ώρα, που οδηγεί σιγά σιγά τον καλεσμένο στο να καταλάβει ο ίδιος πόσα έχει πετύχει στη ζωή του. Αυτή η αυθεντική συνειδητοποίηση φαίνεται και μέσα στο φαγό σε ανθρώπους που μπορεί να χρειάζονται το κίνητρο αυτό. Οδήγησε και στη συνέχιση του Human Impossible και ως σκοπού ότι ναι, είναι ανθρωπίνως δυνατό να κάνουμε τα πάντα που θέλουμε να κάνουμε εάν το θέλουμε πραγματικά και αν βρούμε τον τρόπο μέσα μας να τα κάνουμε. Το It's Human Impossible είναι μία σελίδα καθαρά κινητοποίησης και βασίζεται στην κοινωνική ανάλυση δεδομένων μέσα από πρακτικές.
Δηλαδή, μέσα από διαφημίσεις κοινωνικού περιεχομένου, μέσα από καμπάνιες κοινωνικής πρόθεσης και παραμένει για αυτό το σκοπό. Την κινητοποίηση, την κοινωνική υποστήριξη, την κοινωνική δράση, την κοινωνική ενσωμάτωση. Εύχομαι κάθε καλό σε όλους όσους υποστήριξαν την εκπομπή και σε όλους όσους υποστηρίζουν το Human Report.